Είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους υπεύθυνους αντιδημάρχους σχετικά με τα θέματα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου. Παρόντες στην συζήτησή μας ήταν εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γενικός Γραμματέας και οι αρμόδιοι διευθυντές των κεντρικών υπηρεσιών, καθώς και οι έφορος αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Επίσης, ήταν μαζί μας και η κυρία Μαρία Κασιωτάκη, εκ μέρους της Περιφέρειας, η οποία, την ξέρετε, είναι η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής. Νομίζω, Δήμαρχε, ότι θίξαμε όλα τα θέματα από τις τρέχουσες μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, για να φτάσουμε, για να μην τα πάρουμε ένα-ένα τα σημεία, για να φτάσουμε στα νεόρια, όπου ενημερώσαμε τον Δήμαρχο ότι η μελέτη είναι έτοιμη, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένονται τους επόμενους 1,5 με 2 μήνες τα τεύχη δημοπράτησης να εγκριθούν και αυτά από τις υπηρεσίες. Και σύμφωνα με την συζήτηση που είχαμε χτες και με τον Περιφερειάρχη και το επιβεβαιώσαμε σήμερα και με τον Δήμαρχο, κοινή μας βούληση είναι μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης τριμερούς Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και Δήμου να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου σε κάποιο από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περίοδου που έχει ήδη ξεκινήσει 2021-2027. Από εκεί και πέρα, το μείζον ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ήταν το θέμα των τυχών. Ετέθη από τον κύριο Δήμαρχο το θέμα της παραχώρησης και της προγραμματικής σύμβασης. Κάναμε μία αναφορά στο ιστορικό. Η πρώτη παραχώρηση των τυχών έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού με υπουργό τη Μελίνα Μερκούρη το 1985. Από τότε όμως μέχρι σήμερα έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, σε αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι να συμπτύξουμε παραχώρηση και προγραμματική σύμβαση. Θα γίνει μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα αφορά και την παραχώρηση του μνημείου υπό συγκεκριμένους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις μέσα στη λογική μιας προγραμματικής σύμβασης, γιατί αυτό προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όπου θα δημιουργηθεί το φυσικό αντικείμενο, μάλλον θα εκπονηθεί από τον Δήμο και θα μας το στείλει να το επεξεργαστούμε. Έχουμε πρότυπο την προγραμματική συμφωνία με το Δήμο της Ρόδου, την οποία μετά από 30 χρόνια υπογράψαμε πριν από μερικούς μήνες, το 2023. Και από εκεί και πέρα βάλαμε στόχο το Μάιο, ή δυνατόν αμέσως μετά το Πάσχα, να μπορέσουμε να υπογράψουμε την παραχώρηση κάποιου προγραμματική σύμβαση στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής συμφωνίας εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Υπουργέ, στην Κνωσό θα κάνουμε νέες δηλώσεις ή να αναφερθούμε τώρα για αυτά που έχετε πάμε να δούμε πρώτα στην Κνωσό. Ωραία, κυρία Υπουργέ. Και μετά. Ωραία, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχος, διαβαστάτε με. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό να φτιάξουμε λίγο.